στο σύνολο του δοξαγώνα μας, πιστεύω ότι δεχτήκαμε γκολ αδικαιολόγητο στο πρώτο τέταρτο, κάτι το οποίο αυτό μας επηρέασε και μας έβγαλε λίγο από την αγωνιστική μας σκέψη. Όπως είπε και ο κόουτς, στο δεύτερο να συνταχθήκαμε, μπήκαμε μπροστά στο σκόρ και κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, θα έλεγα, δεχτήκαμε πάλι ένα φθηνό γκολ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου τον κόσμο του Λαγκαλά που ήταν δίπλα μας και ήταν ο 12ο μας παίκτης. Όπως θέλω να ευχηθώ και σε αυτή τη μεγάλη ιστορική ομάδα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να της ευχηθώ να έχει μια πολύ καλή συνέχεια. Να ρωτήσουμε κάτι από το Ερασιτεχνικό Θεσσαλονίκης. Ήθελα να ρωτήσω πλέον μετά την ήττα από τη δόξα δράμας, για ο στόχος του Λαγκαδά, ξεκάθαρα πρέπει να είναι η σωτηρία, λογικά, έτσι, ή υπάρχει κάτι άλλο στο μυαλό σας? Ο στόχος του Λαγκαδά είναι από την πρώτη στιγμή να κάνουμε μια ομάδα η οποία να έχει αξιοπρέπεια και η διοίκηση και ο κόσμος ασχίζει γι' αυτό. Να κάνουμε μια ομάδα η οποία να στέκεται με αξιοπρέπεια στη συγκεκριμένη κατηγορία. Από εκεί και πέρα το πρώτο μας μέλημα είναι αυτό. Κάτι άλλο να ρωτήσω. Ο Λαγκαδάς είναι ένας δήμος ο οποίος έχει αρκετά χωριά και αρκετές ποδοσφαιρικές ομάδες. Ο Λαγκαδάς κοιτάζει άλλα χωριά με παίχτες που μπορεί να βοηθήσουν την ομάδα. Θα σας έλεγα ότι μέρα με την μέρα χτίζεται αυτό και πιστεύω εφόσον είναι μια ομάδα η οποία είναι στην υψηλότερη κατηγορία εδώ στην περιοχή, είναι ένα θέμα το οποίο χτίζεται και δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Θέλει προσπάθεια, αλλά είμαστε σε σωστό δρόμο. Σας ευχαριστώ πολύ.